Το σημερινό test ride θα είναι λίγο διαφορετικό. Για να ολοκληρώσουμε το βίντεο με NJT, ήρθαμε στη Ζάκυνθο. Καλύτερα, New NJT. Ποιότητα, New, το αγαπημένο μου προϊόν. Ένα φοβερό ηλεκτρικό σκούτερ. Εταιρεία εισηγμένη στο Nasdaq. Τύρας Bosch. Κανονικά αυτό το βίντεο ήταν να βγει εδώ και ένα μήνα. Αλλά όπως ξέρετε και καταλαβαίνετε, δεν τα πάνε όλα έτσι όπως τα σκεφτόμαστε. Εκεί που υπολογίσαμε τις κάμερες, χαλάσανε εκεί που δεν έπρεπε και δεν μπορούσαμε να το ολοκληρώσουμε. Γι' αυτό σήμερα είμαστε στη Ζάκυνθο για να βγάλουμε ένα ωραίο, δυνατό, ζωντανό test drive σε ένα ηλεκτρικό New NJT. Like, εγγραφή στο κανάλι, φύγαμε. Καρατζάς, οχήματα και αξεσουάρ. Συνεργάτης της εταιρείας Moogus ΑΕ. Τελευταία παραγγελία ήταν 10 ηλεκτρικά οχήματα και όχι απλά. Τα καλύτερα, New NJT. Ένα από αυτό θα κάνουμε test drive σήμερα μαζί. Το βίντεο θα βγει σε στυλ συνέντευξη και εκτός από τη δικιά μου γνώμη θα ρωτήσουμε τον ίδιο, τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Καρατζάς, τι γνώμη έχει για τα ηλεκτρικά οχήματα. Γενικά, τι γνώμη έχει για την ηλεκτροκίνηση. Η επιχείρηση που βλέπουμε τώρα ξεκίνησε την πορεία της πρώτα στο τομέα της εμπορίας ελαστικών και ζαντών το 1987. Με την πάροδο του χρόνου και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών εμπλουτίσανε την γκάμα των προϊόντων με γνωστές εταιρείες στο τομέα των λιπαντικών, ανταλλακτικών μοτοσυκλέτων και αυτοκινήτων, αξεσοάρ κτλ. Από το 2019 μπήκε στην πρίζα. Ξεκίνησε από τους πρώτους στο νησί να ασχολείται με την ηλεκτροκίνηση. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε από κοντά τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον κύριο Διονύση, και να το ρωτήσουμε δύο πράγματα πάνω στο θέμα της ηλεκτροκίνησης. Και πάμε να κάνουμε ένα test drive. Γεια σας κύριε Διονύση, είδαμε τη ωραία σας κατάσταση, είπαμε λίγη ιστορία και τώρα ήρθαμε να ρωτήσουμε εσάς που έχετε δει τα σκούτερ, γιατί ο στόχος του βίντεο να παρουσιάσουμε τους συνδρομητές το καλύτερο σκούτερ, το New NJT, και να ρωτήσουμε εσάς που το έχετε δει, που το έχετε οδηγήσει, τι γνώμη έχετε γενικά γι' αυτό. Είναι ένα κορυφαίο σκούτερ στην κατηγορία του, το οποίο είναι πάρα πολύ αξιόπιστο και πάρα πολύ ευέλικτο σε αυτονομία, σε χιλιομετρική απόδοση. Πολύ ωραία. Εσείς είσαστε από τους πρώτους που ασχοληθήκατε στο νησί με το θέμα της ηλεκτροκίνησης. Γενικά, για την ηλεκτροκίνηση, τι γνώμη έχετε? Κοιτάξτε να δείτε, η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον. Είναι ακόμα, θεωρώ, σε πρώιμο στάδιο, γιατί πρέπει να υπάρχουν μέτρα και από την κυβέρνηση και από αυτά που λένε με τις επιδοτήσεις, πρέπει να οριμάσει για να μπορεί να έχει ανταπόκριση στο κοινό. Πολύ ωραία, σωστά. Σχετικά, σύγκριση με ένα βενζινοκίνητο, με ένα ηλεκτρικό, βλέπετε πολύ διαφορά? Σίγουρα έχει διαφορά, γιατί δεν έχει κινητήρα, είναι πολύ οικονομικό στη χρήση του και όποτε φαίνεται και δείχνουν τα πράγματα, αυτό είναι το μέλλον της κίνησης είτε στο σκούτερ, είτε στο ποδήλατο, είτε στο αυτοκίνητο. Σίγουρα και εγώ το ίδιο αυτό πιστεύω, παιδιά, και σας λέω σε κάθε βίντεο. Θέμα τιμής. Αντιδράει κάπως, βλέπει ότι είναι πιο ακριβά, γιατί εγώ παράδειγμα ακούω ότι ο κόσμος, παρόλο που δεν γνωρίζει ακόμα πολλά πράγματα για την ηλεκτροκίνηση, θεωρεί ότι ηλεκτρικά σκούτερ είναι ακόμα ακριβά. Ακριβώς την ίδια γνώμη έχω και εγώ. Ανάλογα όμως ο καταναλωτής τι ψάχνει. Mm-hmm. Και όλα τα προϊόντα δεν είναι ίδια. Σίγουρα. Υπάρχουν κατηγορίες και πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με το τι αγοράζει και το τι παίρνει. Και την εταιρεία Moogus, εταιρεία New, δηλαδή, γιατί διαλέξατε συγκεκριμένα αυτή? Διαλέξαμε την εταιρεία αυτή γιατί έχει πάρα πολύ ποιοτικά προϊόντα. Δεν έχει φτηνά προϊόντα με την έννοια ότι στην αγορά μπορεί να βρει οτιδήποτε. Απλώς επιλέξαμε και στηρίζουμε τη Moogus γιατί έχει ποιοτικά προϊόντα. Είναι μια αναπτυσσόμενη εταιρεία. Πιστεύουμε ότι θα έχει μέλλον και είναι αξιόπιστη. Εμεί στηριζόμαστε πάνω στην αξιοπιστία του προϊόντος. Μπράβο, μπράβο. Και υποστήριξη μετά. Και υποστήριξη, και υποστήριξη φυσικά. Και υποστήριξη. Και υποστήριξη. Ωραία. Και τεχνογνωσία. Σημαντικό πράγμα είναι και η τεχνογνωσία στην δουλειά μας. Και πώς βλέπετε την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα συγκεκριμένα? Πιστεύουμε ότι αυτό είναι το μέλλον, όπως σας είπα και προηγουμένως, και θα έχει τα επόμενα χρόνια θα έχει ραγδαία εξέλιξη. Θα δούμε αλλαγές, πιστεύω, ναι, σε αυτό το κομμάτι. Γιατί εμείς βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη έχει προχωρήσει λίγο πιο περισσότερο. Σε ασιατικές χώρες 90% κυκλοφορούν με ρεύμα και όχι με βενζίνη. Και στην Ελλάδα σίγουρα θα έρθει το επόμενο διάστημα. Είναι ένα οικονομικότατο σκούτερ, είναι ένα φτηνότερο στο μέσο μετακίνησης. Είναι το μέσο μετακίνησης, οικολογικό και εντάξει, απλά βολικό, άνετο. Άνετο.
Στη Ζάκυνθο, παιδιά, Καρατζάς, οχήματα και αξεσουάρ, και εμείς πάμε να κάνουμε ένα δυνατό test drive. Αγαπημένο μου ηλεκτρικό σκούτερ New NGT. Δεν είναι ένα άλλο απλό ηλεκτρικό σκούτερ, είναι ένα έξυπνο smart scooter, το καλύτερο στην κατηγορία του. Να πούμε δύο λόγια για την εταιρεία NIO, παιδιά. Έτσι, για υπενθύμηση. Από κινέζικα NIO μεταφράζεται ως σταύρος, έχει και το αντίστοιχο σήμα. Βλέπουμε. Αλλά δεν σημαίνει κάτι σκληρό, δυνατό, άγριο. Ακριβώς αντίθετο. Όταν ο Κινέζος σας λέει You are NIO, σημαίνει είσαι ωραίος, κομψός, cool. Ακριβώς αυτά βλέπουμε και στα οχήματα της εταιρείας. Σήμερα τα περισσότερα πράγματα φτιάχνονται, κατασκευάζονται στη Κίνα. Αλλά NIO δεν είναι απλά ένα κινέζικο εργοστάσιο. Είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών σκούτερ και παράγει αναμφισβήτητα τα καλύτερα έξυπνα smart scooter στον κόσμο. Με παραγγελίες και πωλήσεις πάνω από 1 εκατομμύριο σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, η NIO είναι εταιρεία εισηγμένη στο Nasdaq, δείκτης εταιριών υψηλές τεχνολογίες. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δύο άνθρωποι ιδρύσανε την εταιρεία το 2014. Ένας πρώην CEO της Baidu και ο δεύτερος πρώην υπάλληλος της Microsoft. Μαζί φτιάξανε υψηλής ποιότητας τα ηλεκτρικά σκούτερ με τις τελευταίες τεχνολογίες και σχεδιασμό. Πάμε να δούμε λοιπόν το καλύτερο ηλεκτρικό σκούτερ της NIO NJT. Καλύτερα υλικά, καλύτερη τεχνολογία, 32 αισθητήρες για ασφάλεια και αντοχή, 200 φορές ανά λεπτό αυτόματος διαγνωστικός έλεγχος, ασύρματη αναβάθμιση λογισμικού. Πάμε ένα-ένα, παιδιά. Θα αναλύσουμε κάθε λεπτομέρεια. Πολύ σημαντικό, αυτά που παρουσιάζω και όπως τα παρουσιάζω είναι η δική μου άποψη και η δική μου γνώμη. Εσείς κρίνετε. Κοιτάξτε το βίντεο μέχρι το τέλος γιατί θα αναλύσουμε κάθε λεπτομέρειο. Ένα like, εγγραφή στο κανάλι και πάμε να το δούμε μαζί τώρα. NIO NJT, παιδιά. Κόκκινη γραμμή ή λευκή γραμμή σε ένα μαύρο σκούτερ, κόκκινη γραμμή σε ένα λευκό σκούτερ και μία δυναμική έγχρωμη οθόνη. Χαρακτηρίζει πως είναι JT και όχι ένα απλό NIO N-Sport. Με NIO N-Sport έχουμε βγάλει ένα βίντεο, το βλέπετε στο κανάλι, είναι το καλύτερο μηχανάκι σε κατηγορία έως 50 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν ξεχωρίζει κάτι άλλο, εκτός από τεχνικά χαρακτηριστικά μέσα, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατή η μπαταρία και πιο δυνατό μοτέρ εννοείται, 3.500 βατ. Πάει μέχρι 80 χιλιόμετρα την ώρα. Πάμε να το αναλύσουμε μαζί και να ξεκινήσουμε έτσι από πίσω. Κινητήρας Bosch 3.500 βατ, παιδιά. Γερμανική ακρίβεια για άμεση επιτάχυνση. Τελική ταχύτητα, όπως σας είπα, μέχρι 80 χιλιόμετρα την ώρα. Θα πάμε να το δούμε και μαζί στο test drive. Χρειάζεται δίπλωμα. Αυτή η ερώτηση λαμβάνω για κάθε σκούτερ. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο, αλλά υπάρχει μία παραπληροφόρηση και περισσότεροι νομίζουν ότι επειδή είναι ηλεκτρικό και μόνο ηλεκτρικό, δεν χρειάζεται δίπλωμα. Παιδιά, τα σκούτερ, επειδή είναι ηλεκτρικό και αντί για βενζινοκινητήρα έχει ηλεκτροκινητήρα, δεν σημαίνει πως δεν χρειάζεται δίπλωμα. Αφού οδηγείται με χειρόγαζο, κανονικά αναπτύσσει ταχύτητα μέχρι 80 χιλιόμετρα την ώρα, χρειάζεται κανονικά δίπλωμα, βγαίνει πινακίδα και βγαίνει η ασφάλεια. Αυτό που δεν έχει είναι no benzine, no service, no σήμα, no κταίω. Αυτά. Οπότε οδηγείται με δίπλωμα κατηγορίας Α1. Πάμε να δούμε λίγο καλύτερα μέσα. Πώς πάνε τα καλώδια. Είναι πάρα πολύ ωραία, διαπροσεγμένα. Είναι αδιάβροχο, χιόνι βροχή δεν το φοβίζει καν. Όλα κρυμμένα, όλα ωραία. Πάμε από εδώ να δούμε το σύστημα φρένων. Δεν μπορώ χωρίς γυαλιά. Σύστημα φρένων. Αν πω ότι είναι απλά δισκόφρονο, σαν να μην πω τίποτα. Τα καλύτερα φρένα που υπάρχουν στα σκούτερ είναι σε αυτό. Σύστημα πέδεσης CBS. Σύστημα ανάκτησης κινητικής ενέργειας ή αναζωογονητικό φρενάρισμα. Αναζωογονητικό φρενάρισμα, παιδιά. Δηλαδή μετατρέπει την ενέργεια πέδησης σε ισχύ μπαταρίας. Απίστευτα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, το φτεράκι
Ωραία, και από αυτή τη μεριά είναι όλα, όλα εντάξει. Έχει μία πλακέτα που γράφει αριθμό πλαισίου, δύναμη του κινητήρα, εδώ 3,5 κιλοβάτ και maximum 259 κιλά βάρος αντέχει. 259 κιλά. Τι σημαίνει σύστημα φρένων CBS? Δουλεύουν όλα σύγχρονα και αυτόματα. Πατάς πίσω φρένο, αυτόματα δουλεύει και το μπροστινό. Αυτόματα φρενάρει και ο κινητήρας. Και η ενέργεια αυτή μετατρέπεται σε ισχύ μπαταρίας και γεμίζει την μπαταρία. Όχι πολύ, αλλά ένα σύν είναι και αυτό. Ένα σπάνιο, καλό, σύγχρονο έξτρα. Τα πλαστικά δεν παίζονται. Όπου ακουμπάω, νιώθω ποιότητα. Δείτε στις ενώσεις. Είναι τέλεια. Και πάμε στο σύστημα φωτισμού. Βέβαια είναι LED. Φτιαγμένα έτσι για να φαίνονται και από πλάι. Ευρύτερη, ασφαλέστερη και πιο αποδοτική εμβέλεια φωτισμού αυτή. Πάμε να το δούμε από μπροστά, παιδιά. Έχει ένα design. Έχει ένα στυλ. Θέλω να μιλήσω πρώτα για τα φώτα. Δεν είναι απλά LED φώτα. Είναι smart LED lighting. High quality. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, LED που μεταβάλλει τη λάμψη με βάση το εξωτερικό φως. Τι είναι αυτό, μεταβάλλει τη λάμψη με βάση εξωτερικό φως. Το έχετε δει κάπου αυτό? Είναι ένα σπάνιο έξτρα βέβαια, αλλά μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Μιλάμε για πράγματα που ξεχωρίζουν. New εταιρεία, εδώ βλέπουμε τα καλωδιάκια, περνάνε τέλεια. Φλασάκια και αυτά LED, βλέπετε πως πάνε, το βλέπεις και από πλάι. Μία μάσκα και τα πλαστικά, κοιτάξτε εδώ ενώσεις. Κοιτάξτε εδώ μετά λοιπόν, καλωδίωση πως πάνε, μα ρε φίλε. Ανάρτηση, φρένα είπαμε. Ζάντα αυτό φοράει 12 και το New S και το New NJTS Sport φοράει ζάντα 14 και ξεχωρίζει μόνο λίγο στις μπαταρίες. Έχει ένα ελαστικένιο χαλάκι για προστασία της μπαταρίας, θα το δούμε λίγο αργότερα. Stand, πλαϊνό, διπλό, μας πει αναδιπλούμενο. Για δεύτερο αναβάτη, βάση, μπαίνει εδώ μπαγαζιέρα, δηλαδή μια σχάρα και μπαγαζιέρα, όλα της μάνας, καταπληκτική ποιότητα. Τώρα θέλω να κάτσω και να σας δείξω την οθόνη και μπροστά, αλλά θέλω να βλέπετε και μια ωραία θέα, οπότε θα το γυρίσω λίγο. Εκεί, να βλέπετε και τη θάλασσα. Είμαστε Ζάκυνθο, παιδιά. Test drive στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, πάμε να το δούμε τώρα από μπροστά. Με ωραία θέα, αλλά θα βλέπουμε το τιμόνι. Κάπως είναι πολύ βολικό. Κάθεσαι άνετα και με τα δάχτυλα φτάνεις παντού. Δεν χρειάζεται. Είναι το χέρι και σε κάτι σκούτερ που είδα να αλλάζω το flash. Όχι. Τα χειρούλια είναι ποιοτικά. Πάμε από αριστερά. Πρώτα είναι κόρνα. Μετά εδώ από κάτω έχει cruise control. Όλοι ξέρουν τι σημαίνει cruise control. Πας με μια ταχύτητα 40 χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα, πατάς το κουμπί και πάει πάντα ίδια ταχύτητα. Φλασάκια. Αριστερά με ένα ήχο, γιατί είναι χωρίς ήχο το όχημα, δηλαδή αθόρυβο τελείως. Και έχει ένα σύστημα. Όταν αλλάζουμε τον δρόμο, επειδή έχει GPS tracker και έχει σύστημα εντοπισμού, δηλαδή πως λέγεται αυτό, αισθητήρας τοποθεσίας, σωστά, όταν αλλάζουμε τον δρόμο, παράδειγμα πατάμε αριστερά και αλλάζουμε τον δρόμο, ισιώνουμε, σβήνει μόνο του, μας βλέπει ο δορυφόρος και σβήνει μόνο του. Αυτό θα το δείτε τώρα και στο test drive που θα κάνουμε, να σας το δείξω στη πράξη. Και φώτης μετά, μεγάλη μικρή σκάλα. Μικρή σκάλα πάντα αναμένει. Με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, τώρα σε κάθε σκούτερ τα φώτα είναι αναμένα πάντα. Προς δεξιά, πρώτο κουμπί είναι κουμπί μίζας. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα στην οθόνη σας που είναι στον ήλιο, αλλά θα το δείξουμε και σε ένα σκοτεινό μέρος.
Λοιπόν, μίζα είναι όταν βάζουμε το σκούτερ μπροστά, βρίσκεται σε θέση parking. Μη τυχόν πατήσει τη γάζη και φύγει αμέσως. Οπότε να πατήσει τη μίζα, να βγει εδώ κουμπί ready και είναι έτοιμο. Μόλις γυρίζει τη γάζη, φεύγει. Κουμπί alarm. Ωραία. Πατάς, σβήνει. Και εδώ αλλάζουμε τρεις ταχύτητες. Με λίγα λόγια είναι περιορισμός σε ταχύτητα. Την πρώτη σκάλα είναι e-safe, με αυτονομία έως 170 χιλιόμετρα όπως σας έχω πει. Αλλά η ταχύτητα έως 20-25 χιλιόμετρα την ώρα. Η δεύτερη σκάλα είναι dynamic, μέχρι 50 χιλιόμετρα ταχύτητα. Και η τρίτη σκάλα είναι sport. Για εμάς τους γρήγορους που θέλουμε με μία γαζιά. Οπ! Φρένα μπροστά πίσω, καθρέφτες. Κλειδί γυρίζοντας δεξιά παίρνει μπρος όπως σας έδειξα. Γυρίζοντας αριστερά ανοίγει σέλα που είναι η μπαταρία. Θα σας δείξω αμέσως τώρα. Έχει ένα γκάτζο, να βάζουμε να κρεμάμε σακούλες, ό,τι θέλουμε. Έχει ένα USB όπου μπορούμε να φορτίσουμε και το κινητό. USB port. Σε κάθε πλέον ηλεκτρικό σκούτερ βγαίνει. Και έχει ένα έτσι σαν, δεν ξέρω, για καφέ, για νερό. Αμέσως θα σας πω και για το θέμα ασφάλειας. Παρόλο που είναι γυρισμένο το κλειδί και πατάς ready και είναι έτοιμο, μόλις βγάλεις το stand δεν λειτουργεί. Μόλις πατήσεις φρένο απενεργοποιεί η κινητήρα. Είναι θέμα συνήθειας βέβαια. Μέχρι εδώ πώς το βλέπετε παιδιά? Είναι ωραίο? Γράψτε κάτω στα σχόλια τις εντυπώσεις. Παιδιά, δυναμική έγχρωμη οθόνη. Το νέο ταμπλό εμφανίζει διαφορετικά χρώματα για διαφορετικές λειτουργίες οδήγησης, ταχύτητες και διαγνωστικά στοιχεία οχήματος για την παροχή μιας σαφής εικόνας της απόδοσης στο σκούτερ. Δείχνει την ώρα. Cloud Service Connect σημαίνει ότι ο κέφαλος είναι συνδεδεμένος. Κατάσταση και τις δύο μπαταρίες. Σε λίγο θα δούμε αναλυτικά τι μπαταρίες φοράει. Δείχνει συνολικά χιλιόμετρα που έχει περάσει το σκούτερ. Κατανάλωση που κάνει εκείνη τη στιγμή. Βλέπετε τη γραμμούλα. Και επιπλέον έχει σήμανση δορυφόρο, αυτό μας επιτρέπει να παρακολουθούμε το σκούτερ από απόσταση, μέσω εφαρμογής. New App, ο προσωπικός σας έξυπνος διαχειριστής του σκούτερ. Μέσω του application της New, ο ιδιοκτήτης μπορεί να βλέπει στατιστικά στοιχεία για τις διαδρομές του, διαγνωστικά στοιχεία του σκούτερ σε πραγματικό χρόνο, τοποθεσία μέσω του GPS. Ελέγχει σε πραγματικό χρόνο 17 διαφορετικές παραμέτρους του οχήματος. Έχει το πιο προηγμένο αντικλεπτικό στο κόσμο. Μα ξέρετε τι σημαίνει πιο προηγμένο αντικλεπτικό σύστημα? Δεν είναι τυχαίο. Εταιρεία εισηγμένη Nasdaq. Μιλάμε για μόνο υψηλή ποιότητα και τεχνολογία. Έχω χαθεί, παιδιά, έχω χαθεί στα πράγματα που έχουν. Έχω χαθεί στις αξίες. Μα φτιάχνουν πραγματικά ένα έξυπνο σκούτερ. Πάμε να δούμε τις μπαταρίες. Υψηλής ποιότητας ηλεκτρικό σκούτερ με τις τελευταίες τεχνολογίες και σχεδιασμό. Τι μπαταρίες φοράει? Εξοπλισμένο με δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής απόδοσης παιδιά. 60 βολτ, 35 αμπερόριες. Μία είναι τοποθετημένη κάτω από το κάθισμα, κάτω από τη σέλα δηλαδή. Συνδέεται με ένα απλό καλώδιο. Σε τι ποιότητα είναι? Δεν είναι κάτι παλιοκαλώδιο, απλό, αλλά είναι με ασφάλεια. Φορτίζεται και πάνω στο όχημα. Βλέπουμε εδώ. Φορτιστεί και φορτίζονται και τις δύο μπαταρίες. Στην δεύτερη μπαταρία, λοιπόν, ακόμα να σας δείξω και την ένδειξη. Βλέπετε. Έχει ένδειξη που δείχνει πάνω στην μπαταρία την κατάστασή της. Τη δεύτερη μπαταρία, τοποθετημένη. Πώς ανοίγουμε? Θέμα ασφάλειας. Ανοίγουμε τη σέλα και εδώ έχουμε τη δαριά που κάνουμε τσακ και μας ανοίγει από κάτω. Βάζουμε το χαλάκι και εδώ είναι η δεύτερη μπαταρία τοποθετημένη για το καλύτερο κέντρο βάρος. Το ίδιο, ένα καλώδιο που βγαίνει και οι μπαταρίες εύκολα βγαίνουν από το σκούτερ. Ιόντων λιθίου 60 βολτ. 35 αμπερόριες, 70 αμπερόριες και τις δύο μπαταρίες για εμβέλεια 170 χιλιόμετρα. Με την τελική ταχύτητα 70-80 χιλιόμετρα την ώρα, εμβέλεια δεν θα πέσει κάτω από 100. 100 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη είναι υπεραρκετά πιστεύω για μία μέρα. Γιατί κάθε βράδυ μπορούμε να έρθουμε σπίτι, μπαπ, τη βγάλαμε, τη φορτίσαμε.
Όταν λες για ποιότητα, λες για ποιότητα. Το Niu έχει δύο μπαταρίες, όπως είπαμε, 60 βολτ, 35 αμπερόρειες η κάθε μία, για αυτονομία έως 170 χιλιόμετρα. Με ταχύτητα 70 χιλιόμετρα την ώρα μπορεί να περάσει 110 χιλιόμετρα αυτονομία. Είναι μεγάλη. Πώς φορτίζεται? Μαζί με το όχημα πάει και ο ταχυφορτιστής και Dual Charger Converter. Είναι μαζί στη τιμή. Πολύ καλό. Για να φορτίζονται και οι δύο μπαταρίες ταυτόχρονα. Αυτός είναι ένας converter, dual charger. Μία μεριά. Στη μία μπαταρία. Και στην άλλη μπαταρία. Ο φορτιστής, σε απλή οικιακή μπρίζα. Και στο dual converter. Μας άναψε λοιπόν εδώ και τα δύο λαμπάκια, ότι όλα είναι καλά, εκτός από, παρόλο που δεν είναι συνδυμένο στην πρίζα, αλλά τα λαμπάκια είναι αναμένα, ότι μας δείχνει πως το σύστημα είναι ok. Φορτιστής, έχουμε ένα πολύ καλό γνήσιο φορτιστή της Niu. Ταχυφορτιστής μπορούμε να πούμε, είναι 12 αμπερόριες. 12 αμπερόριες, σε 3,5 ώρες οι μπαταρίες είναι φορτισμένες και λειτουργεί. Το πρώτο 80% πάει με ταχυφορτιστή και μετά ρυθμίζεται και πάει κανονικά. Αποκλειστικός ελεγχτής FOC διαχειρίζει τα δυναμικά του κινητήρα. Δηλαδή, τις πρώτες μέρες το σκούτερ προσαρμόζεται στους τρόπους οδήγησής σας. Γίνεται δικό σας έξυπνος φίλος, μαζί σας πάει. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα, FOC, iCloud, έξυπνο. Το Cloud ESC της Niu είναι τελευταίας γενιάς, παιδιά. Ως εγκέφαλος του οχήματος παρακολουθεί, συλλέγει και αναλύει τις πληροφορίες του σκούτερ 200 φορές ανά λεπτό. 200 φορές ανά λεπτό κάνει αυτό το έλεγχο. Έχει 32 αισθητήρες. Επίσης, τα χαρακτηριστικά OTA που διαθέτει αυτό το σκούτερ σας επιτρέπουν να αναβαθμίζετε ασύρματα το λογισμικό του σκούτερ χωρίς να χρειαστεί να το μεταφέρετε σε σταθμό σέρβις, δηλαδή όπως τα κινητά. Ό,τι καινούρια βγαίνει, οπ, τα πέρασε μέσα. Ασύρματα. Παιδιά, δεν ξέρω τι άλλο να πω, τι άλλο να περιγράψω. Ένα σκούτερ που έχει τα πάντα. Πάμε να το δούμε στη πράξη. Παρόλο που είναι αγαπημένο μου σκούτερ, εγώ παρουσιάζω αντικειμενικά. Και εσείς μετά κρίνετε, βλέπετε, σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Όποιος δυσκολεύεται να διαλέξει το σκούτερ που θα σου ταιριάξει, δείτε το βίντεο που είναι οδηγός αγοράς ηλεκτρικού σκούτερ, χρήσιμα βήματα, συμπληρώστε τώρα φόρμουλα και εμείς φύγαμε βολτούλα. Κοιτάξτε εδώ, πατάω flash αριστερά. Βλέπετε έτσι. Και τώρα μόλις αλλάξει τον δρόμο δεν πατάω κανένα κουμπί, σβήνει μόνο το. Όπα, έσβησε. Δεν είμαστε ντόπιοι εδώ. Να πάμε μια ανηφόρα μας, είπαμε να φτάσει στην πλατεία, να πας αριστερά, αλλά εδώ βλέπω... Όχι από εδώ. Cruise control. Πατάμε το κουμπάκι αυτό. Αφήνουμε το χέρι από μέσα και πάει. Και ένα χιλιόμετρο. Πάει μόνο το. Πάρα πολύ ωραίο βολικό στην πόλη, άνετο στην οδήγηση ή με ένα άτομο ή με δύο άτομα, δεν νιώθει, είναι πάρα πολύ δυνατό. Ωραία βολτούλα κάνουμε, παιδιά! Μέσα στην πόλη θεωρώ πως με λειτουργία Dynamic πας άνετα. Μέχρι 50 χιλιόμετρα ταχύτητα, αλλά φτάνει, κάνει εξοικονόμηση ενέργειας. Γιατί με το Sport καταναλώνει πολύ ενέργεια, αλλά είναι, γίνεται γρήγορο έτσι, αυστηρό σκοτ.
Λοιπόν, παιδιά, ένα φοβερό ηλεκτρικό σκούτερ. Δεν χρειάζεται να λέω πολλά. Δοκιμάστε το μόνοι σας. Ηλεκτροκίνηση πώληση. Ηλεκτροκίνηση. Δική σας εξυπηρέτηση.